Ο Καθαμπούμπου. Έλα, μεγάλε. Καλησπέρα, παιδιά. Τι κάνετε? Είναι η ώρα του Αχιλλέα. Είναι η ώρα του Αχιλλέα Βαλεσινλή. Έλα, Αχιλλέα. Καλώς τον. Πώς είμαστε? Πώς είσαι? Εσύ. Πήρε μια ταξική ασφάλεια. Ετοιμάζουμε υπότιτλους. Έχουμε πήξει από το πρωί, αλλά είμαστε εδώ για να πάμε και άλλα ταμεία τον κόσμο, γιατί πήγαμε πάρα πολύ καλά την περασμένη εβδομάδα. Οπότε, γιατί να μην συνεχίσουμε. Εσύ ακούσε μετά. Διαβολοταμεία, ε. Επειδή είναι διαβολοταμεία. Πήγαμε, κοιτάξτε, στο ντέρμπι νομίζω ότι το διαβάσαμε πάρα πολύ καλά. Τα σημεία που είπαμε και εγώ και ο Νίκος, αν όχι όλα, το 70% 80% βγήκε. Μου στείλε το μεταξύ ο καημένος ο Γιάννης το βράδυ του ντέρμπι ένα δελτίο. Είχε πιάσει τα πάντα. Εκτός και από... του χάλασε το δελτίο ο Τζέριαν Γκραντ. Για τι, σκοράρισμα? Ναι, ναι, είχε over 6,5 και τελείωσε το match max. Ναι, 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 ναι. Για τόσο, το χάσε. Εντάξει, αυτό είναι η ομορφιά του μπάσκετ πολλές φορές. Ναι. Ομορφιά ή το ανάποδο. Ομορφιές. Ανάλογα ποια πλευρά το κοιτάς. Ή του κουβά ή του ταμείου. Λοιπόν. Σίγουρα, σίγουρα. Για πες σας, Μαρίνα. Μπράβο, λοιπόν, για τις εκτιμήσεις σας στο ντέρμπι. Λοιπόν, σήμερα έχουμε μία, το πρώτο σκέλος, ας πούμε, μίας πολύ δυνατής αγωνιστικής. Φενέρ Μπάγερν, ένα παιχνίδι στο οποίο η Φενέρ δεν θα έχει το Wade Baldwin, να δούμε πώς θα αντιδράσει σε αυτό. Μονακό Ερυθρός Αστέρας, ένα ζόρικο μάτς για τη Μονακό, να δούμε όμως και πώς θα αντιδράσει ο Ερυθρός. Ολυμπιακός Βιλερμπάν, ένα παιχνίδι που νομίζω δεν θα ζωρίσει ιδιαίτερα τους πυραιώτες. Άλμπα Αρμάνι, αν δεν κερδίσει και σήμερα εκτός έδρας ο Μεσίνα, ας πάει ο άνθρωπος να ψαρεύει, δεν ξέρω πια. Πού το σε όλους θα πρέπει να το κάνει, αλλά είναι μια άλλη ιστορία. Συγγνώμη, μια χαρά διατροφή είναι το ψάρι, γιατί τι έχει γίνει διατροφή. Βρε μια χαρά διατροφή είναι, απλά δυστυχώς τον... από τη στιγμή που η Αρμάνι έχει ρόστερ τρομερό. Θα έπρεπε να δείξει κάτι καλύτερο. Είναι μια τέλεια συνθήκη για να δουλέψει κανείς, είτε είναι παίκτης είτε είναι προπονητής. Από τη στιγμή που κάτι διαχρονικά δεν πάει καλά, πρέπει να έρθουν αλλαγές. Η πρώτη αλλαγή που πρέπει να γίνει είναι του προπονητή. Αλλά όταν ο πρόεδρος είναι και προπονητής παράλληλα, ποιος θα απολύσει τον εαυτό του? Ο ιδιοκτήτης. Ο ιδιοκτήτης που δεν του καίγεται καρφί και βάζει τα εκατομμύρια απλά για να πει ότι έχει μια ομάδα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και Παναθηναϊκός Μακάμπι. Ένα παιχνίδι που πιστεύω ότι και εδώ ο Παναθηναϊκός θα πάρει με εύκολο ή δύσκολο τρόπο την νίκη. Σίγουρα η Μακάμπι δεν είναι όσο καλή ήταν πέρσι. Το τονίζουμε αυτό. Μπασκόνια Εφές. Νομίζω ότι αξίζει να πάμε με το διπλό της Εφές. Είναι λίγο hot take αυτό, αλλά νομίζω ότι αξίζει τα λεφτά του. Real Madrid της Virtus, τα πολλά και τα λίγα. Τώρα, το πρόγραμμα της αγωνιστικής κλείνει με Παρτίζαν... Πάμε να δούμε λίγο πρόγραμμα να δούμε, κύριε. Παρτίζαν Μπαρτσελώνα και Παρίζ Άλγυρης την Τετάρτη. Εγώ, να σου είμαι ειλικρινής, θα πάω στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Θα πάω με ένα υψηλό handicap για την Βιλερμπάν. Δεν πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα γκαζώσει πάρα πολύ, οπότε ένα συν 20 σε συνδυασμό Βιλερμπάν συν 20 σε συνδυασμό με ένα over 150 νομίζω ότι αξίζει και θα μας βγάλει μια καλή απόδοση. Συγγνώμη, βλέπεις τον Ολυμπιακό να διαλύει τη Βιλερμπάν? Νίκο μου, σίγουρα θυμάσαι πως παίζει, πως είναι τα handicap στο στοίχημα στο μπάσκετ? Δεν έχω πιάσει το χάρτη, καπόκι, δεν κατάλαβα τι είπες. Βιλερμπάν συν 20. Α, Βιλερμπάν συν 20. Μάλιστα. Μάλιστα. Κομπλέ. Α, πούμε, κομπλέ. Αυτό δε, νομίζω ότι δεν... Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα περάσει ένα άνετο βράδυ. Δεν ξέρω και αν θα αγωνιστεί ο Σάκο, που είναι πάρα πολύ σημαντικός για την Βιλερμπάν, αλλά... Επειδή είναι και διπλή αγωνιστική και έρχεται και το μάτς με την Μακάμπη, θεωρώ ότι κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός μπορεί και να κατεβάσει ταχύτητα. Οπότε το συν 20 είναι μια επιλογή που αξίζει τα λεφτά της. Επίσης, μην κοροϊδευόμαστε, σπάνια βλέπουμε ομάδες της EuroLeague να κερδίζουν με πάνω από 20 πόντους.
όσο καλές και αν είναι. Νομίζω ότι αυτό αξίζει τα λεφτά του στην προηγούμενη φάση. Εγώ είμαι λίγο προβληματισμένος, γιατί δεν θεωρώ ότι η Βίλερμπαν θα είναι εύκολος αντίπαλος για τον Ολυμπιακό. Τότε ταιριάζει αυτό που λέμε, το συν 20 είναι μια χαρά. Δηλαδή θεωρώ ότι η Βίλερμπαν θα του βάλει δύσκολα τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω, από ψηλούς τι λέει. Είναι ο Σάκο και ο Τάρικ Μπλακ. Αλλά ο Σάκο δεν ξέρω αν θα αγωνιστεί. Αν ξέρουν οι φίλοι μας στο chat την κατάσταση του Σάκο και αν έχει αλλάξει κάτι σήμερα και παίξει, να μας ενημερώσουν παρακαλώ. Θα τιμηθεί ο Τάρικ Μπλακ. Μπορεί να του δοθεί κάποια ανθοδέσμη, αλλά ξέρω εγώ. Λογικά θα του δοθεί, αλλά αυτό. Από Ολυμπιακό, στοιχηματικό, με ειδικά παικτών. Με ειδικά παικτών είναι ένα περίεργο match. Δηλαδή το πιο safe θα ήταν να πάμε σε διψήφιο Εβάν Φουρνιέ. Αλλά είναι ένα παιχνίδι που μπορεί να καθαρίσει ο Ολυμπιακός από πολύ νωρίς και να κάνει rotation. Αυτό φοβάμαι εγώ. Ίσως μια επιλογή που να άξιζε της προσοχής μας δεν ήταν το σκοράρισμα του Ντόρσεϊ, γιατί κάποια στιγμή θα ξεμπουκώσει και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Οπότε όταν αυτό γίνει, να είμαστε κι εμείς στη θετική πλευρά της ιστορίας. Για το WOCAP που λέει ένας φίλος για 5+, πόντους του WOCAP, εγώ κατάλαβα ότι ο WOCAP πρέπει να έχει κάποια συζήτηση από αυτά που είδα από τον Μπαρτζόκα, τις δηλώσεις που έκανε, που δείχνουν ότι πιο πολύ θέλει ο Μπαρτζόκας, ο WOCAP, να πασάρει παρά να σουτάρει. Λογικό δεν είναι. Δηλαδή έχεις τον Βεζέγκο, τον Φουρνιέ, τον Μπίτερς, τον Ντόρσεϊ και θα θες να πάρει την προσπάθεια ο Τόμας. Όταν, πρόσεξε, ανάλογα με την άμυνα θα πρέπει και εκείνος να απειλήσει. Αλλά ας πούμε με τον Παναθηναϊκό, αυτό το τρίκ που έκανε ο Μπαρτζόκας με το συνεχόμενο post-up παιχνίδι είναι το παιχνίδι στο post. Πάσαρε την μπάλα στο post. Πρέπει να το κάνει νομίζω στο τρίτο δεκάλεπτο σε 5-4 φάσεις. Απέναντι στο Σλούκα. Ναι, και βγαίνανε διαρκώς lay-up για τον Βεζέγκοφ λόγω ή σουτ για τον Φουρνιέ μέσα από τη δημιουργία του Τόμας WOCAP. Νομίζω ότι αν χρειαστεί, ο WOCAP θα πάρει και τις προσπάθειές του. Ξέρουμε όλοι ότι δεν έχει κακό drive. Ξέρουμε όλοι ότι ναι, δεν έχει σταθερότητα στο σουτ, αλλά στη μέρα του μπορεί να βάλει και 3 και 4, το έχει κάνει. Οπότε νομίζω ότι απλά θα αφήσει το παιχνίδι να έρθει πάνω του. Δεν θα εκβιάσει καταστάσεις. Ό,τι χρειαστεί θα κάνει. Παναθηναϊκός. Αλλά δεν είναι ο παίκτης που θα πάρει πολλές ενέργειες. Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός παίζει ο φίλος μου Σλούκας. Ναι, γιατί να μου παίζει. Δεν είχε θέμα με τον νόμο του. Δεν έχω κάποια πληροφόρηση σχετικά με τον Σλούκα. Τέλος πάντων, εγώ θα πάω στο over 4,5 rebound του Ερναγκόμεθ. Ναι. Και θα πάω και στο σκοράρισμα του Ματίας Λεσόρτ. Με όποιο line βολέψει τον καθένα, όντως όλες οι στοιχηματικές εταιρείες δίνουν αρκετές επιλογές πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι αυτά είναι τα δύο ειδικά που αξίζουν τη προσοχή μας και φυσικά η νίκη του Παναθηναϊκού. Να πούμε ότι η MVP της εξαγωνιστικής στη στοίχημα GBL είναι ο Μιλουτίνοφ και ρωτάει τώρα ένας φίλος, βλέπεις double-double το Μιλουτίνοφ? Έκανα επένδυση στο fantasy πάνω του, αλλά δεν ξέρω και για double-double. Ο Ολυμπιακός έχει το εξής, όταν έχεις τρεις πολύ καλούς σέντερ, πολλές φορές ο χρόνος μοιράζεται και μπορεί να μην γράψει κάποιος για δύο μάτσερ ή τους ίδιους αριθμούς. Απέναντι στον Παναθηναϊκό ήταν ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου, αν θυμάστε. Αλλά απέναντι στον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι στο παρελθόν. Πλέον τώρα πάμε για τα φρέσκα κουλούρια. Λεσόρ double-double. Εντάξει, αυτό είναι fun bet. Δίνει και μεγάλη απόδοση. Αυτό, σαν fun bet, ναι, okay. Αλλά δεν είναι μια επιλογή που θα διαβάσω και θα την προτείνω. Βεζέγκοφ double-double. Επίσης Φάνμπετ. Θα λείπει λίγο Ριβέρο, αλλά αξίζει να δούμε σε Λεσόρι Γιουρτσεβέν. 3 συν 3 ο Ναν. Να πάμε στα 2 συν 3 του Ναν καλύτερα. Ωραία.
9... Γιατί πάει πολύ στο mid-range ο Κέντρικ Ναν. Όχι ότι δεν μπορεί να σουτάρει ο άνθρωπο, αλλήμον, είναι παιχτάρα. 9 πόντι ο Μπομπουά και 11 ο Μπιμπέροβιτς. Θέλω να δω τη Φενέρ πώς θα παίξει για να ποντάρω πάνω σε αυτή. Δεν ξέρω αν ο Μπιμπέροβιτς είναι αυτός που θα πάρει τα σουτ που έχουν ξεμείνει, ας πούμε, από τον... πώς το λένε, από τον... από την απώλεια του Baldwin. Ο φίλος ο Νίκος Αβραμίδης ρωτάει over 10.5 Ερνάν Γκόμεθ. Αν παίξει όπως παίζει το τελευταίο διάστημα, είναι πολύ καλό πικ. Με αυτό το σκεπτικό έδωσα εγώ τα rebound, ότι θα παίξει 25 πλάς λεπτά. Over 1.5 κλεψίματα Τζέριαν Γκραντ. Πάλι η λογική λέει ότι είναι καλό αυτό, γιατί ο Τζέριαν Γκραντ είναι ένας παίκτης που βάζει πολύ τα χέρια του πάνω στο μπάλ. Ναι, και το over 1.5 είναι πάρα πολύ καλό. Να πούμε ότι έχουμε, να πούμε ότι στο betweekend.gr έχουμε ετοιμάσει τις προτάσεις, έχουμε δει τις προτάσεις. Λάρκιν παίζει όχι, Όχι. Βλέπεις, λέει, Λόρεντζο Μπράουν να παίζει καλά πέρα στην παλιά εβδομάδα. Θα παίξει καλά ή θα μείνει πάλι εκτός. Δεν ξέρω. Είναι αυτό που λέω για τα πεντάρια του Ολυμπιακού. Το λέω και για τους περιφερειακούς Παναθηναϊκού. Εκτός από τον Αν που ξέρεις ότι θα παίξει πολύ και θα πάρει πολύ σκορ πάνω του. Mm-hmm. Μετά ο Παναθηναϊκός έχει τον Λορέντζο Μπράουν, έχει τον Σλούκα, έχει τον Τζέριαν Γκραντ. Έχει πολλές επιλογές στην περιφερειά του. Είδατε δηλαδή, για παράδειγμα, στο πρώτο ντέρμπι ο Μπράουν έκανε ματσάρα, στο δεύτερο δεν υπήρχε στο γήπεδο. Ναι, και βλέπεις και το κάνουν και προπονητές. Δηλαδή, βλέπεις, ναι, σε ένα μάτς δεν βάζει καθόλου τον Ντόρσεϊ, σε άλλο δεν βάζει τον Μπράουν, αφήνει έξω, ξέρω εγώ. Οι προπονητές το κάνουν αυτό, είναι το rotation. Εντάξει. Θα πρέπει να το μάθουμε γι' αυτό. Λοιπόν, ωραία. Πού σε διαβάζουμε, Στο PS blog του πάμεστοίχημα.gr, στο americanos24.com. Έχουμε πολλές επιλογές για τον κόσμο σήμερα. Ωραία, και betweekend.gr διαβάζετε και εμάς τους ταπεινούς. Εντάξει, δεν είμαστε καλοί στον μπάσκετ, αλλά ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, είσαι βουνό, αδερφέ μου, μην ακούω ιδέες. Ευχαριστούμε, LeBron James, του στοιχήματος. Ευχαριστούμε, Αχιλέα. Για πολλά. Σε φιλώ. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Αχιλέας Μαυροδότης, ο οποίος τα είπε όλα όσον αφορά το κομμάτι του μπάσκετ.